Πήγαν σε τμήμα κάτω να εξηγήσω που ήμταν και αυτά, τι ώρες και τέτοια. Έγινε την Τρίτη αυτό και ήρθαν επειγόντως πάνω να μου μιλήσουν. Μου λένε να μένω εκεί Την πέρα. δική του εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της καταστροφικής πυρκαγιάς στην κεντρική Εύβοια που κατέκαψε 24.000 στρέμματα, δίνει ο ένας εκ των υπόπτων για την πρόκληση της φωτιάς, μιλώντας αποκλειστικά στον Sky. Το επιβεβαίωσαν. Μαζί πηγαίναμε, μαζί γυρίζαμε. Το επιβεβαίωσαν και η θείη σου και Να ο θείος σου, έτσι. κατεβαίναμε προς τον Άγιο Ηρεμία δηλαδή και λέει αν ξέρεις που βλέπαν την κάπνα. Λέω δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω. Το άλοθη του νεαρού ελέγχεται ως ανακριβές, καθώς το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου τον θέλει να βρίσκεται στο χωριό του την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος ύποπτος υποστήριξε πως την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν σε κοντινό χωριό σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από την περιοχή του Σταυρού. Όπως προκύπτει όμως από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, βρισκόταν εδώ στο Σταυρό. Ο 33χρονος υποστηρίζει πως είναι πλάκη στην υπόθεση λόγω καταδίκης του το 2018 για εμπρισμό από πρόθεση στην ίδια περιοχή μετά από διαπληκτισμό που είχε με μια γειτόνισσά του. Ενώ για τους ακόμη 8 εμπρισμούς που έχει κατηγορηθεί ισχυρίζεται ότι ομολόγησε μετά από πιέσεις. Ότι με μια κυρία και τσαντίσκα ότι έκανε αυτό το πράγμα και ζήτησα συγγνώμη. Τα άλλα με το ζόρ με πίεσαν, ότι με απειλούσαν θα με χτυπήσουν, θα σου δώσουν μπουνιές και δεν ήξερα τι να πω.